Και θα έχουμε δυνατότητα να το συζητήσουμε τώρα και με τον Νίκο Παπαδόπουλο που έχουμε εδώ μαζί μας. Νίκο! Κώστα! Νίκο! Κώστα! How are you? I'm fine, thanks. How are you? Fine, thanks and you. Νίκο, θα είναι σφιχτό το παιχνίδι yes. σήμερα, πιστεύεις? Είναι λίγο μαζεμένοι αυτοί? Νομίζω ότι και η μεν και η δε είναι πολύ μαζεμένοι. Άρα εγώ περιμένω ένα μάτς, όπως λέγαμε και το πρωί με τον Ζάχο, το οποίο θα είναι στο 0-0, 0-1, 1-0, εκεί πέρα. Το βλέπω γιατί και ο Άρης με τον Μπούργος έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που στα σοβαρά παιχνίδια και εκεί όπου πάει ψηλιασμένος δεν ανοίγεται τόσο πολύ. Ξεκινάει από το 0 και ψάχνει πράγματα στο χώρο, στο transition. Δεν ξέρω αν θα το δώσει η Μακάμπη αυτές τις συνδίκες αγώνα, γιατί ναι. και η ομάδα του Βλαντανίβιτς προσεγγίζει τα μάτς πάνω κάτω με αυτόν τον τρόπο. Ένα σφιχτό κέντρο, παζεμένος. Γενικά υπάρχει και, να δανειστώ και μια αγαπημένη σου λέξη, υπάρχει και λίγη μουρμούρα στη Μακάμπη. Βέβαια, there are plenty of murmurs. There are some, plenty of murmurs. Ναι, μετά και από το δεύτερο παιχνίδι με την Ζήρα, ο Ίβιτς δεν είναι πολύ ικανοποιημένος με τη μισή εικόνα της ομάδας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλά πρόσωπα που αγωνίζονται μαζί τα τελευταία χρόνια. Έχει μια μειογένεια σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μια ομάδα που προσπαθεί να προσαρμοστεί πάλι σε ένα καινούργιο προπονητή. Γιατί ο Ίβιτς επέστρεψε φέτος, okay, πολλοί τον ξέραν και την προηγούμενη θητεία του. Και φαίνεται ότι και αυτό σε αυτό το ξεκίνημα τη σεζόν, που ούτε η Μακάμπι όπως και ο Άρης δεν είναι έτοιμη, 100% έτοιμη, ψάχνεται λίγο. Υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει κάποιες αλλαγές. Σίγουρα θα κάνει μία στο χώρο του κέντρου, γιατί ο Γκολάσα είναι εκτός λόγω ίωσης, η Γκάντε Φλού. Λοιπόν, ναι, I got a what. Υπάρχει λοιπόν μία αλλαγή που θα γίνει σίγουρα στο χώρο του άξονα για την Μακάμπι. Ο Γκλάζερ, ο Γερμανός, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, θα πάρει πιθανότατα την θέση του. Από εκεί και πέρα να κάνει άντε άλλες μία-δύο αλλαγές βαριά ο Ίβιτς με το 4-3-3 του αγαπημένο του, το οποίο αλλάζει και σε 4-1-4-1 στη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι το παιχνίδι, αν δεν έχει κάποιο γκολ γρήγορα στο πρώτο δεκάλεπτο που θα αλλάξει αυτόματα τη ροή του, θα δούμε δύο ομάδες που θα περιμένει μία την άλλη. Τον Άρη με τον... τη Μακάμπι του Ίβιτς να είναι και αυτή μαζεμένη. Και τον Άρα την άλλη να είναι και αυτός μαζεμένος να κάνει μια άμυνα στα 2/4. Ενίοτε βέβαια εγώ περιμένω τον Άρη να ανεβάσει και τις γραμμές του, να πιέσει ψηλά, γιατί μέχρι στιγμής ο τρόπος που αποδίδει η ομάδα του Μπούργκος επιθετικά και παράγει φάσεις δεν είναι στο σετ παιχνίδι, αλλά είναι μέσα από την άμυνα, κλέβοντας μπάλες στο μεσαίο τρίτο, κλέβοντας μπάλες ψηλά στο high block και προσπαθώντας να βρει την αντίπαλη άμυνα σαν ισορροπία. Έτσι νομίζω θα το πάει και σήμερα. Θα το πάει πιο μαζεμένα από ό,τι με την Κόμελ, φυσιολογικό, γιατί είχε απέναντί του μια σοβαρή ομάδα και μια καλή ομάδα. Και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του Άρης, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μάτι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σωστά. Υπάρχει πάντα αυτό και νομίζω ότι το σκέφτονται και οι μεν και οι δε για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει μια ρεβάνς. Ο καθένας το σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Ο Άρης το σκέφτεται με τη λογική ότι εγώ έχω ένα μάτσο στο σπίτι μου. Ναι. Η Μακάμπι σκέφτεται ότι έχω να πάω σε μια έδρα που θα είναι καυτή, θα περάσω δύσκολα. Ναι, να μην φάω 3-0, δηλαδή, λέει ο Άρης, ας πούμε. Ναι. Κάπως έτσι το λες. Να είμαι λίγο μαζεμένος. Ναι. Αν ο Άρης σκοράρει, η Μακάμπι θα ανοιχτεί. Oh. Γιατί θα έχει στο μυαλό της αυτό το δεδομένο, το οποίο είπαμε τώρα. Δηλαδή έχω να πάω στο Βικελίδη την άλλη εβδομάδα. Ναι. Αν λοιπόν ο Άρης πάρει το προβάδισμα μέσα στο Bloomfield απόψε, ίσως διαμορφωθούν συνθήκες αγώνα που να τον ευνοήσουν. Δηλαδή να του δώσει λίγο παραπάνω χώρο στο Μακάμπι όσο περνάει το παιχνίδι, γιατί δεν θα έχει και άλλη επιλογή. Δεν θα βολεύεται με αυτό το σκορ εν ώψη του δεύτερου αγώνα στο Βικελίδη. Σωστά. Οπότε εκεί ο Άρης, όταν μια ομάδα που είναι καλή στο χώρο και δημιουργεί φάσεις στο χώρο, το είδαμε και με την Κόμεν, μπορεί να το αξιοποιήσει και αν έχει ήδη ένα 0 να αυξήσει και άλλο το δείκτη του σκορ. Εντάξει, μπορεί να στραβώσει όμως και το παιχνίδι για τον Άρη, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, από μια φάση μπορεί να είναι καλύτερο. Μπορεί να μην μπει καλά, μπορεί να του κάνει Μακάμπι ένα γκολ, να τελειώσει ένα 0. Πάλι ο Άρης θα είναι μέσα στο κόλπο. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα στο Βικελίδης. Είναι λίγο, είτε τώρα κουβέντα αυτή που γίνεται χρόνια. Το αν ρωτήθηκε και ο Μπούρλος, θες και ο Φαπιάνο, είναι καλύτερο που παίζει το πρώτο μάτς εδώ, το δεύτερο μάτς εκεί. Για μένα σχετικό είναι τώρα, ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεσαι. Αλλά για τον Άρη νομίζω ότι είναι καλό σε αυτή τη φάση που το δεύτερο μάτς είναι στο Βικελίδης. Είτε κερδίσει σήμερα, είτε χάσει. Ακόμα και με την ισοπαλία. Μην χάσει 3-0, Νίκο, αυτό λέμε.
Όχι, δεν νομίζω ότι. Α χάσει ένα μηδέν. Δεν θα χάσει, εγώ λέω. Ούτε ο Άρης. Και εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα χάσει. Αλλά δεν είναι και ομάδα που θα χάσει με 3-0. Ούτε η Μακάμπη είναι ομάδα που θα κερδίσει τον Άρη με 3-0. Για μένα, καθαρά, προσπαθώ να βάλω μια ουδέτερη ματιά και στοιχηματική που σου αρέσει κιόλα. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι το 0-0-1-1. Ναι, ναι. Είμαστε κοντά, αλλά το σκορ εμένα που μου έχει κολλήσει περισσότερο στο μυαλό τις τελευταίες δύο μέρες είναι το 0-1. Όχι, είναι το 0-1, δεν είσαι και σκορ. 0-1 με η Τούρμπε. Α, και σκόρερ. Ναι, 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 ναι. Πω, προχωρημένα πράγματα. Εν τω μεταξύ, η απόδοση λέει έπεσε πάρα πολύ του διπλού. Από 4 πήγε 2,70. Ο Άρης ήταν στο 4, καλά το λες. Τον άφησα στο 2,90, τώρα εσύ μου λες για 2,70. 2,80 νομίζω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κατά τύχη το κινητό μου είναι στη στοιχηματική. Κατά τύχη. Κατά τύχη, ξέρω. Κατά τύχη, γιατί δεν ασχολούμαι εγώ, δεν παίζω. Δεν... Το ξέρω. Είναι κάτι το οποίο απεχθάνομαι, ο τζόγος και γενικά όλα αυτά του διαβόλου τα πράγματα. Κατά τύχη λοιπόν. Πιστεύεις ότι ο Παπαπέτρου θα κάνει WWW. Κατά τύχη λοιπόν σου λέω. Ναι. Ξανανέβηκε, 3,16 πήγε. Οχ, παίχτηκε. Παίξω. Παίξω, μην τα αφήσεις. Το 3,16. Μην τα αφήσεις. Καλό είναι. Όσο να είναι, καλό είναι. Διπλή ευκαιρία. Πώς θα είναι της Μακάμπη. 2,56. Μοιρασμένα όλα. Ψηλό είναι και της Μακάμπη. Είναι πολύ μοιρασμένο. Δεν βλέπει μισό λεπτό, μισό λεπτό. Διορθώνω. Οι αποδόσεις αυτές είναι με 0% γκανιώτα. Ναι. Γκανιώτα. Ωραίο όνομα για κουμπί. Ναι. Γκανιώτα. Γκανιώτα. Κάθε Παρασκευή με τον Κώστα Κούση. 2,40 ναι. Ο Άσος και 2,92 το διπλό. Το διπλό. Και το Χ2 πληρωμένο 1,57. Το σκαψά. Εντάξει. Χαμηλό αλλά τίμιο. Και το Χ2 είναι. 1,5 το ποντάρισμά μου. Καλό. Δηλαδή βάζω 10.000 ευρώ που θα βάλω, Νίκο. 10.000 ναι, ευρώ. Ναι, ναι. Και... οι καφέδες της εβδομάδας. Ναι, και παίρνω 5.700. Τα σκαψά. Εντάξει, δεν βλέπει φαβόρη και ο Μπουκ και είναι λογικό. Δηλαδή, έχοντας και τη Μακάμπη τόσο ψηλά. Το Μπουκ. Δείχνει ότι δεν υπάρχει γι' αυτό φαβόρη. Ναι, ότι είναι μοιρασμένο το παιχνίδι. Το 50-50 που είπε ο Μπούργος χθες στην συνέντευξη τύπου είναι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για τις πιθανότητες του Άρη και της Μακάμπη. Για την πρόκριση. Η Νίση το μεταξύ που είναι υποψήφια αντίπολος του Άρη πήρε και τον Σμάχελ, τον ανακοίνωσε χθες το βράδυ. Ανακοίνωσε και τον Βίτη από την. Από την Έμπολη, ναι. Ενισχύεται. Τι κάνει αυτή η Νίζ, ρε φίλε, 221 εκατομμύρια λέει στο Transfer Market. Έχει ιδιοκτήτη τον πλουσιότερο Άγγλο. Μα είναι δυνατόν, ναι. Έναν Ρίτσαρντ Τζέφερσον, πώς το λένε. Ο Ράτκλιφ, ο οποίος ναι. Έχει το λόγο του Σερ κιόλας. Ήθελα να δω, το ήξερες. Και η εταιρεία του είναι από τις μεγαλύτερες σε χημικά στον κόσμο και έχει. Ετήσιο κύκλο εργασιών, όπως λένε του οικονομικού ρεπορτάζ, 60 δισεκατομμύρια. Μόνο. Μόνο, τίποτα. Μάλιστα. Τίποτα. Γιατί η αγορά μια γαλλική ομάδα. Το χαδάκι. Μια χαρά, αντί να πάρει μια αγγλική. Τα λεφτά είναι πρόβλημα, Κώστα. Καλύτερα που δεν έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα, Νίκο. Πάνω απ' όλα, υγεία. Πάνω απ' όλα. Αυτό μετράει. Αυτό μετράει. Αυτό μετράει. Λοιπόν, α δούμε το μάτς απόψε, θα τα σχολιάσουμε όλα και το βράδυ και μετά το παιχνίδι. Καλά εννοείται. Μακάρι να έχουμε να σχολιάζουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τον Άρη. Στον κόσμο υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία από ό,τι βλέπω στα social media. Κοίτα, επί το πλήθος συγκρατημένη, εντάξει υπάρχουν και κάποιοι που ξεφεύγουν και λίγο. Δεν το θεωρούν δεδομένο ότι θα κερδίσει με ένα 0. Άρη διπλό και τα λοιπά, ναι. Και θα τελειώσει από απόψε, ναι. Αλλά εγώ γενικά είμαι των χαμηλών των. Βλέποντας και κάνοντας, πιστεύοντας όμως ότι ο Άρης μπορεί όντως να φύγει σήμερα με την νίκη από το Τελαβίβ. Απλά θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε τον Άρη φέτος σε επίσημο παιχνίδι απέναντι σε μια σοβαρή ομάδα που είναι μέσα στα δικά του στάνταρ. Γιατί η Γκόμελ, δεν θέλω να τους μειώσω, ήταν κατώτερη των περιστάσεων και κατώτερη σε ποιότητα. Ο Άρης ανέμακτα σε αυτά τα δύο μάτια με τους Λευκορώσους είδε τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά, χωρίς να το πληρώσει. Ναι. Τώρα με τη Μακάμπη είναι ένα πρώτο καλό κραστές για την ομάδα που φτιάχνει ο Γερμάν Μπούργκος σε την σεζόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, άρα περιμένουμε αντίστροφη μέτρηση τώρα. Είμαστε 1,5 πήγε ήδη. 8 ώρα είναι η σέντρα. Οπότε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τότε. Νίκο Παπαδόπουλος, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα πούμε και περισσότερα και το μεσημέρι. Να είσαι καλά, Κώστα. Βεβαίως, σας ακούσουμε και το μεσημέρι στις 4.